Και στο τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Σελίδα λοιπόν 843, γάμα κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο στη σελίδα 843. «Οι λόγοι σας ήσαν σκληροί εναντίον μου, λέγει ο Κύριος, και είπετε, τι ελαλήσαμε εναντίον σου? Σεις είπετε, μάταιον είναι να δουλεύει τις των Θεών, και τι σιωφέλεια ότι εφυλάξαμε τα διατάγματα αυτού και ότι περιπατήσαμε πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων. Και τώρα εμείς μακαρίζομεν τους υπερηφάνους, νέοι εργαζόμενοι την ανομίαν υψώθησαν και υπηράζοντες των Θεών και αυτοί εσώθησαν. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους. Και ο Κύριος προσήχε και ήκουε και εγγράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Και θέλουσιν εις Θεεμού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εν τη μέρα εκείνη όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου. Και θέλος πλαχνιστεί αυτούς, καθώς πλαχνίζεται άνθρωπος τον ιόν αυτού ως της δουλεύει αυτόν. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος των Θεών. Διότι ιδού έρχεται η μέρα, είτε στέλει καίει ως κλίβανος, και πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράττοντες ασέβεια θέλουν συνείστε άχυρον. Και η μέρα η ερχομένη θέλει κατακαύσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θέλει αφήσει εις αυτούς ρίζα και κλάδον. Σε εσάς όμως τους φοβουμένους το όνομά μου, θέλει ανατύλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν τες πτέρυξιν αυτού, και θέλετε εξέλθει και σκυρτήσει ως μοσχάρια της φάτνης, και θέλετε καταπατήσει τους ασεβείς, διότι αυτοί θέλουν συνείστε σποδός υπό τα ίχνη των ποδών σας, καθήν ημέραν εγώ κάμω τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ενθυμίστε τώρα τον νόμο του Μωυσέως του δούλου μου, τον οποίον προσέταξε εις αυτόν εν χορύβδια πάντα τον Ισραήλ, τα διατάγματα και τα σκρίσεις. Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και η επιφανής, και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Αμήν». Είναι αληθινά τα τελευταία λόγια, τα προφητικά τελευταία λόγια του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, και έχουν ιδιαίτερη αξία. Όλη βέβαια η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση της δικαιοσύνης. Για ποιο λόγο ο Θεός μας έδωσε σε εμάς και δεν την κατήργησε την Παλαιά Διαθήκη? Για να απολαμβάνουμε τη διδασκαλία του Θεού, ώστε να καταντήσουμε τέλειος, να καταντήσει ο καθένας από εμάς τέλειος, άρτιος δηλαδή, τέλειος ως προς το είδος αυτού. Αυτό σημαίνει άρτιος, τέλειος ως προς το είδος αυτού, τέλειος δηλαδή ως άνθρωπος του Θεού, αλλά και εξυρτισμένος εις πανέργων αγαθών, δηλαδή πλήρως εφοδιασμένος για κάθε έργο αγαθό. Μελετώντας λοιπόν την Παλαιά Διαθήκη, στη ζωή μας κάτι κάνει ο Θεός. Μας διδάσκει, μας ελέγχει, μας διορθώνει, μας εκπαιδεύει, γιατί θέλει να μας οδηγήσει και να γίνουμε τέλειοι σαν άνθρωποι του Θεού και πλήρως εφοδιασμένοι για να μπορούμε να πράττουμε πανέργων αγαθών στη ζωή μας. Τελειώνοντας λοιπόν ο προφητικός λόγος στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός αναφέρεται στο λαό του, στο λαό Ισραήλ τώρα, στο λαό του Θεού, στο λαό Ισραήλ τότε, στο λαό του Θεού τώρα, σε όλους, καθώς τα ίδια συμβαίνουν σε όλους. Οι ίδιες ταλαιπωρίες, τα ίδια βάσανα. Και μάλιστα ιδιαίτερα στις έσχατες ημέρες, σε όλη την οικουμένη, καθώς είναι γεγραμμένο, οι καιροί θα είναι κακοί,
σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνουν τα ίδια μηδενός εξαιρουμένων. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να ξέρουμε γιατί ο Θεός το κάνει. Γιατί ο Θεός προέβλεψε τότε αλλά και στην Καινή Διαθήκη τους καιρούς τους κακούς που ζούμε εμείς τώρα. Και όχι μόνο προέβλεψε, γιατί και πραγματοποίησε. Και μοιάζουν μάλιστα οι καιροί οι κακοί, μας βεβαιώνει, σαν τις οδύνες της εγκυμονούσης, που όσο περνάει ο χρόνος, τόσο οι πόνοι, οι οδύνες, οι πόνοι γίνονται αφενός μεν πιο δυνατοί, αφετέρου δε πιο συχνοί. Αλλά οι οδύνες της εγκυμονούσης δεν είναι για θάνατο, δεν είναι για καταστροφή, είναι για χαρά μεγάλη, πρόκειται να γεννηθεί ένα παιδί. Είναι ανάγκη να το γνωρίζουμε αυτό και να το κατανοήσουμε. Και εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι οι οδύνες εγκυμονούσης για μας έρχονται στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή, στην εθνική μας ζωή και παγκόσμια, για να ετοιμάσει, λέει ο Θεός, τα πολύτιμά Του. Φοβερό δεν είναι, αδελφοί? Όλο αυτό το κακό ο Θεός το φέρνει στην ανθρωπότητα για να ετοιμάσει τα πολύτιμά Του. Για να ετοιμάσει τους ανθρώπους που θα έρθει να τους παραλάβει. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ποιους διακρίνει ο Θεός ότι είναι πολύτιμά Του, δική Του, και ποιους όχι. Γιατί? Γιατί είναι γεγραμμένο, δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Και από τις 10 παρθένες οι 5 ήταν φρόνιμες που εισήλθαν στο γάμο τον μεγάλο, οι 5 ήταν μωρές και δεν εισήλθαν, παρόλο που είχαν βγει έξω και νόμιζαν ότι ήταν έτοιμες για να εισέλθουν. Ποια είναι τα πολύτιμα του Κυρίου? Ποιοι είναι οι δικοί Του? Και ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει τις διαφορές πάρα πολύ έντονα, για να μην έχουμε καμία αμφιβολία. Υπάρχουν αυτοί που ξεκινήσανε καλά, περπατήσανε καλά, αλλά κάποια στιγμή χάσανε την υπομονή τους και αποκάμανε. Περίμεναν ότι το ξεκίνημα και το περπάτημα το καλό θα είχε άμεσα αποτελέσματα εδώ στη γη. Και λέει ο Λόγος του Θεού, εάν, και λέει ο Λόγος του Θεού κάτι πολύ σοβαρό, εάν χάσεις την υπομονή σου, αν δεν έχεις υπομονή, χάθηκες. Και αν περιμένεις και πιστεύεις, εμπιστεύεσαι τον Ιησού Χριστόν για τη ζωή αυτή, είσαι ελεηνότερος πάντων των ανθρώπων, χειρότερος των απίστων. Στις έσχατες ημέρες λοιπόν, που δεν είναι ίδιες με όλες τις προηγούμενες, ο άνθρωπος είναι ανάγκη να στρέψει το βλέμμα του σε αυτό που ο Θεός του υπόσχεται, την αιώνια ζωή, την αρπαγή της Εκκλησίας. Και με περισσότερη μέρημνα να ζητάει τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, άσχετα εάν όλα τα άλλα ο Θεός υπόσχεται ότι θα μας τα προσθέτει, αλλά να ζητάει τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος. Και θα είναι φοβερό να είμαστε στην Εκκλησία του Θεού, να είμαστε λαός Θεού, να ακουστεί η σάλπιγγα και να μην μεταμορφωθεί το σώμα μας.
γιατί δεν είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Προσεκτικοί στην προσωπική μας ζωή, στις προσωπικές μας σκέψεις και στις προσωπικές μας απόψεις. Και ο Θεός μιλάει τότε σε μας σήμερα. Τότε στο λαό Ισραήλ, σε μας σήμερα. Εάν χάσεις την υπομονή σου και αποκάμεις, τότε βγήκες από τη χάρη του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος που χάνει την υπομονή του και αποκάμει περιμένοντας τον Κύριο, μιλάει σκληρά στο Θεό. Μάταιο τι ήταν που δουλεύαμε τον Κύριο. Καμία ωφέλεια, και δεν λέει μέχρι τώρα, και δεν λέει ότι η μεγάλη ωφέλεια που ισχύει όταν εργάζεσαι και δουλεύεις τον Θεό και υπηρετείς τον Θεό και ζεις σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού και έχεις κοινωνία με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι το καλό σου μέλλον, όχι το καλό σου παρόν. Ο άνθρωπος σου περιμένει καλό παρόν, αν και αυτό θα το κάνει ο Θεός, καλό παρόν εδώ στη γη αυτή, δεν ευαρεστεί το Θεό. Γιατί κοιτάει τους υπερηφάνους και λέει, κοίταξε, πάνε καλά οι υπερήφανοι. Κοιτάει τους ανόμους, τους παραβάτες στο λόγο του Θεού, τους άθεους, τους άπιστους, και λέει, καλά πάνε κι αυτοί. Κοιτάει τους πειράζοντας, αυτούς που προκαλούν το Θεό και αδιαφορούν για το Θεό χωρίς ίχνος φόβο Θεού, και λέει, και αυτοί καλά πάνε. Εγώ, εμείς δεν πάμε καλά. Γιατί δεν έχουν κατανοήσει, αδερφοί, ποιες είναι οι υποσχέσεις του Θεού, ποιο είναι το έργο του Θεού. Και όταν δεν κατανοήσω, δεν καταλάβω τι ο Θεός μου υπόσχεται, τότε δεν μπορώ να είμαι ευάρεστος στο Θεό. Αν περιμένω να απαντάει στα αιτήματά μου, τα οποία αναφέρονται στα σαλευόμενα και όχι στα ασάλευτα, στα πρόσκαιρα και όχι στα αιώνια, στα γήινα και όχι στα ουράνια, θα απογοητευθώ. Γιατί αυτή η ελπίδα δεν είναι στηριγμένη στο λόγο του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν θα μου απαντήσει ποτέ σε αυτά τα αιτήματά μου, σε αυτά τα ζητήματά μου. Δεν θα αλλάξει τη ζωή μου. Τίποτα δεν θα κάνει, εάν δεν αλλάξω νοοτροπία ζητώντας τα αιώνια, τα ουράνια. Εάν λοιπόν αλλάξω νοοτροπία και ζητάω τα αιώνια και τα ουράνια, τότε και τα γήινα θα τα φροντίσει ο Θεός. Αν όμως ζητάω μόνο τα γήινα, τότε δεν θα φροντίσει ούτε τα ουράνια ούτε τα γήινα. Γιατί? Γιατί έτσι είναι το θέλημά του. Γιατί πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε την αγάπη του Θεού, ότι η αγάπη του Θεού δεν περιορίζεται στα 50, 60, 70, 80, 100 χρόνια της ζωής μας. Τότε δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Η αγάπη του Θεού επεκτείνεται εις τους αιώνες των αιώνων. Εκείνο που υπόσχεται είναι αιώνια ζωή. Και μάλιστα ένδοξη αιώνια ζωή. Βασιλείς θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα πόσο θλίβεται το Πνεύμα το Άγιο, πόσο λυπείτε, όταν ο Θεός μας υπόσχεται αιώνια ζωή και εγώ θυμώνω που δεν μου έκανε ένα χατήρι για τη ζωή αυτή. Πόσο σκληρό φαίνεται στα μάτια του. Γι' αυτό, και εδώ είναι, αδελφοί αγαπητοί, το πολύ φοβερό, πάβει να ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους. Θεέ μου, φύλαξέ μας. Πάβει. Πάβει να ασχολείται με τους ανθρώπους που ζητάνε, εξητάνε με όλη τους την καρδιά τα γήινα. Και στρέφει το βλέμμα του σε αυτούς που έχουν την καρδιά τους στραμμένη στα ουράνια. Στους φοβουμένους των Κύριων που λαλούσαν μεταξύ τους. Δηλαδή δύο διαφορετικές κατηγορίες πιστών ανθρώπων.
οι άνθρωποι που έρχονται στην παρουσία του Θεού για να πάρουν τα αιτήματά τους εδώ στη γη, και οι άνθρωποι που έρχονται στην παρουσία του Θεού για να κληρονομήσουν ζωή αιώνια. Πόσο σημαντικό είναι εγώ να κατανοήσω σε ποια κατηγορία ανήκω και πώς θα το καταλάβω, από τις προσευχές μου, από αυτά που λέω στο ταμείο μου, από αυτά που λέω όταν προσεύχομαι, που έχω επικεντρώσει τα αιτήματά μου. Πάρα πολύ εύκολα θα καταλάβω πώς με βλέπει ο Θεός και πού με έχει κατατάξει ο Θεός. Και πιο σωστά, που έχω κατατάξει εγώ τον εαυτό μου. Και έτσι δεν μπορώ να κάνω λάθος. Και έτσι δεν μπορώ να πω πλανήθηκα, δεν το κατάλαβα, δεν φταίω εγώ. Εγώ φταίω. Μόνο εγώ φταίω. Γιατί όταν μπαίνω στο ταμείο μου, όταν μπαίνω και αν μπαίνω, εκείνα τα οποία φέρνω μπροστά στο Θεό είναι αυτά που δεν θέλει να ακούσει, Χριστέ μου, ο Θεός. Αυτά που δεν θέλει να τα ακούσει. Όταν γονατίζω, φέρνω ενώπιον του Θεού αυτά τα οποία, στα οποία δεν ευαρεστείται ο Θεός. Και είναι καιρός, αδερφοί, επειδή πλησιάζει η μέρα του Κυρίου, να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε νοοτροπία. Γιατί? Γιατί ο Θεός τους μεν τους εγκαταλείπει, γιατί τα λόγια τους ακούγονται σκληρά σε Αυτόν, στους δε στρέφει με πολύ μεγάλο αγάπη και ενδιαφέρον την προσοχή Του. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδερφοί, να καταλάβω, να ξέρω αν ο Θεός έχει στρέψει με ιδιαίτερη αγάπη την προσοχή Του σε μένα ή δεν με λογαριάζει πια. Έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δεν άλλαξε. Τον περιμένω να αλλάξει, αλλά τώρα εργάζομαι και συνεργάζομαι με τους από εδώ. Και είναι, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ εύκολο να κρίνω, όχι για τους άλλους, για τον εαυτό μου, αν είμαι από τους από εδώ ή από τους από εκεί. Πάρα πολύ εύκολο. Προσήχε λοιπόν και άκουγε τους από εδώ, τους φοβουμένους το όνομα του Κυρίου και τους, των Κύριων και τους ευλαβουμένους το όνομα Αυτού. Φόβος Θεού οδηγεί στην υπακοή στο Λόγο του Θεού και η ευλάβεια μετατρέπει έναν άνθρωπο που πλησιάζει το Θεό σε ευάρεστο εις τον Θεό, ο οποίος Θεός με πολύ μεγάλη προσοχή ακούει τα αιτήματά μου. Με φόβο Θεού θέλω να το επαναλάβω, αδερφοί, έστω και αν είναι κουραστικό. Σήμερα πάρα πολύ εύκολα μπορείς, αδελφή μου, μπορείς, αδελφέ μου, να λογαριάσεις, να καταλάβεις που έχεις κατατάξει τον εαυτό σου. Στους φοβουμένους των Θεών και ευλαβουμένους το όνομα του Κυρίου ή σε αυτούς που λυπούν το Θεό και μιλάνε σκληρά για Αυτόν. Και θα το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά από τον τρόπο που προσευχόμαστε. Τι ζητάμε από το Θεό? Ποιες είναι οι επιδιώξεις μας? Ποιες είναι οι επιθυμίες μας? Τι θέλουμε από Αυτόν? Τους μεν λοιπόν ο Κύριος αφήνει μέχρι να μετανοήσετε, εγώ δεν ασχολούμαι με εσάς, δεν σας ακούω. Τους δε φοβουμένους τον Κύριον και ευλαβουμένους το όνομά Του ομολογεί και λέει, αυτή είναι δική μου, μόνο αυτή είναι δική μου, αυτούς εγώ έχω αναλάβει την ετοιμασία τους για την ημέρα εκείνη
της εισόδου τους στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτούς εγώ θα σπλαχνιστώ. Πόσο σημαντικό είναι να σε σπλαχνίζεται ο Θεός. Απαντάει στις προσευχές σου, θα σ' ακούει. Αυτούς εγώ σπλαχνίζομαι και μάλιστα σπλαχνίζομαι σαν άνθρωπος των Υιών του που δουλεύει για Αυτόν. Τον βλέπω που κουράζεται στη δουλειά μου και τον σπλαχνίζομαι. Έτσι μας σπλαχνίζει το Θεός. Γιατί μας βλέπει ότι έχοντας εκλέξει αυτή την αγαθήνοδο, στην πραγματικότητα είμαστε εργαζομένοι τον Κύριο. Είμαστε δούλοι Θεού. Άρα μπορεί ο Θεός να συνεργαστεί μαζί μας μέχρι να έρθει η μέρα η τελευταία. Και τότε όλοι θα επιστρέψουν, τότε όμως, λίγο πριν το τέλος, όλοι θα επιστρέψουν και θα διακρίνουν μεταξύ δικαίου και ασεβούς και μεταξύ δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος Αυτών. Θα διακρίνει αυτόν που δουλεύει το Θεό και συνεχίζει, δεν απέκαμε, δεν έχασε την υπομονή του, και του μη δουλεύοντος τον Θεό που κάποτε δούλευε αλλά έχασε την υπομονή του, απέκαμε και τα παράτησε. Από εκεί και πέρα μπήκε πια ο άνθρωπος του Θεού, αφενός μεν στο έργο του Θεού, στην ευλογία του Θεού, αφετέρου και στην Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί έρχεται η μέρα εκείνη ως κλίβανος και όλοι οι περήφανοι και όλοι οι πράττοντες στην ασέβεια θα είναι σαν το άχυρο και η μέρα η ερχομένη θα κατακαύσει αυτούς. Ώστε δεν θα υπάρχει ελπίδα για αυτούς, γιατί δεν θα υπάρχει ούτε ρίζα ούτε κλάδος. Σε εσάς όμως, είδατε πως διαχωρίζει, σε αυτούς και σε εσάς. Αυτοί είναι ξένοι, εσείς είσαστε οι δικοί μου. Σε εσάς όμως τους φοβουμένους το όνομά μου θα ανατείλει ο ήλιος για τη δικαιοσύνη σας και για τη θεραπεία σας από τον ίδιον το Θεό. Δικαιοσύνη και θεραπεία θα φέρει ο ήλιος της δικαιοσύνης που θα ανατείλει. Και θα εξέλθετε σαν τα μοσχάρια που σκυρτούνε. Και τότε θα καταπατήσετε τους ασεβείς, καθήν ημέραν εγώ κάμνω τούτο. Και ολοκληρώνει με την προτροπή που μόνο ο Θεός μπορούσε να κάνει. Τώρα όμως ενθυμίστε το Λόγο του Θεού. Τότε το νόμο του Μωυσή, τώρα το Λόγο του Θεού. Τώρα στρέψετε το βλέμμα σας στο Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους ανθρώπους. Γιατί εγώ, λίγο πριν το τέλος, θα κάνω ένα μεγάλο πράγμα. Θα στείλω τον Ηλία τον προφήτη. Θα στείλω στην πρώτη έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού τον Ιωάννη με πνεύμα Ηλίου προφήτου. Αλλά και πριν την αρπαγή της Εκκλησίας πάλι το ίδιο θα κάνει ο Θεός, γιατί πάντα έτσι εργάζεται ο Θεός. Θα στείλει τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Και αυτός θα έχει αυτή την αποστολή. Να επιστρέψει τις καρδιές των ανθρώπων προς τους γονείς και των γονιών προς τα παιδιά. Να φέρει ενότητα, αγάπη. Να ενώσει άντρα σύζυγο με σύζυγο. Γονείς με παιδιά, παιδιά μεταξύ τους. Με ποιο τρόπο? Μόνο ο Λόγος του Θεού, ο προφητικός, με τη δύναμη του Ηλίου του προφήτου και με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Έτσι αρχίζει το έργο του ο Θεός. Με το να γκρεμίσει τα χαλάσματα που ο διάβολος φέρνει στη ζωή των ανθρώπων. Τα χωρίσματα που ο διάβολος φέρνει στη ζωή των ανθρώπων. Τα γκρεμίζει, τα διώχνει.
και φέρνει την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Εάν δεν υπάρξει αυτή η ενότητα, δεν μπορεί να έρθει η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορεί να έρθει η Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν υπάρξει η ενότητα στο σπίτι μου, δεν μπορεί να έρθει η Βασιλεία των Ουρανών στο σπίτι μου. Αν δεν υπάρξει ενότητα στην Εκκλησία, δεν μπορεί να έρθει η Βασιλεία των Ουρανών στην Εκκλησία. Αν δεν υπάρξει ενότητα η πνευματική, δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός με θαύματα, με ενέργειες. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, και η εντολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι: αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Και εκ τούτου θα γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητέ μου, από το γεγονός ότι αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Εάν χάσουμε αυτή την αγάπη, δεν μπορούμε να έχουμε καλή συνέχεια. Δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός. Θα καταντήσουμε να περιμένουμε ματέως. Και επειδή η ελπίδα αναβαλωμένη κάμει να αποκάμει ο άνθρωπος, θα μεταφερθούμε, εφόσον δεν αγαπάμε, στην πρώτη περίπτωση. Σκληρά είναι τα λόγια σας. Είναι ένας κύκλος λοιπόν. Όχι φαύλος, που μπορεί να γίνει και φαύλος, αλλά ένας κύκλος ευλογημένος. Φοβάμαι τον Κύριο και φτάνω να έλθω σε ενότητα με τους πλησίων μου, να έλθω σε ενότητα με τους αδελφούς μου. Εάν δεν τα καταφέρω, απ' έξω, απ' την έξω μεριά. Όμως το θαυμαστό είναι ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί ο Θεός υποσχέθηκε ότι θα στείλει τον Ηλία τον προφήτη, το πνεύμα του Ηλίου του προφήτου, ώστε να γκρεμίσει ο Ιησούς Χριστός με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου όλα τα χωρίσματα. Και τελειώνοντας, θέλω να σας πω και ένα ωραίο μυστικό, αδερφοί. Ενότης δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς λοιπόν να εγκύψουμε και να επιμείνουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, στο Λόγο του Θεού, και να ζητήσουμε από το Θεό να εκχέει στις καρδιές μας για του Πνεύματος του Αγίου τη δική του αγάπη, ώστε να μην υπάρχουν χωρίσματα με κανέναν. Ώστε ο Θεός να ευαρεστείται, γιατί φυλάττουμε τις εντολές Του και πράττουμε τα αρεστά ενώπιον Αυτού. Είναι ένας αγώνας καλός. Είναι μια προσπάθεια, αλλά ούτε σαν αγώνας ούτε σαν προσπάθεια μπορεί να έχει αποτέλεσμα, εάν δεν πλησιμιάσουμε από το Θεό να Του ζητήσουμε χάρη να μας το χαρίσει αυτό. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού, μόνο με τη χάρη του Χριστού, μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τώρα λοιπόν ξέρουμε, εάν δεν συμπαθούμε κάποιον, επιστρέφουμε στους εξαριστερών. Σε αυτούς που σε λίγο, αν δεν έχουν αρχίσει ήδη, σε λίγο θα αρχίσουν να μιλάνε σκληρά. Εάν όμως έχουμε συγχωρήσει όλους τους αμαρτάνοντας εμάς, όλους αυτούς που δεν μας συμπαθούν ή εμείς δεν τους συμπαθούμε, τότε η χάρις του Θεού θα μας μεταφέρει στους εκδεξιών που ετοιμάζει ο Θεός για τις τελευταίες μέρες και για την τελευταία μέρα. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να μετανοήσουμε. Σήμερα να φέρουμε στο μυαλό μας όλα τα άτομα με τα οποία έχουμε κάποιο πρόβλημα, να τους συγχωρήσουμε, να προσευχηθούμε για αυτούς ο Θεός να τους ευλογήσει σφόδρα σφόδρα, και να περιμένουμε με υπομονή τον Θεό να μας ετοιμάζει για να μας φέρει στις ημέρες της δόξας Του και στην ημέρα της αρπαγής Του. Ήθε να μας βοηθήσει ο Θεός, ήθε να πάρουμε και εμείς αυτή την καλή απόφαση. Αμήν. Ας σηκωθούμε να το ζητήσουμε από το Θεό, αδελφοί, αυτό.
γιατί θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία μπορούμε να ζητήσουμε.